Λοιπόν, θα συνεχίσω την παρουσίαση δίνοντας σας ορισμένες εξηγήσεις σχετικά με την έννοια του χώρου, του χρόνου και του διαστήματος, του τι υπάρχει, το οποίο είναι μέρος του δεύτερου βιβλίου. Τι είναι το διάστημα? Τι είναι? Η ερώτηση ανήκει στο τι υπάρχει, αλλά είναι βασικές παράμετροι αυτοί της υλοποίησης, γι' αυτό το άφησα, το πήγα στο δεύτερο βιβλίο. Τι είναι το διάστημα? Είναι ένα τεράστιο, είναι, μήπως είναι ένα κουτί μεγάλο που μέσα έχει φτιάξει ο Θεός το σύμπαν? Γιατί από ανθρώπινης πλευράς έτσι φαίνεται. Πως είναι ένα μεγάλο κουτί που έχουν μέσα φτιάξει ορισμένα πράγματα τα οποία, τέλος πάντων, εξελίσσονται. Να θυμόμαστε ότι ουσιαστικά η δικιά μου τοποθέτηση που εκφράζει μια μεταφυσική εξήγηση αλλά πλήρη για όλη τη δημιουργία. Και όπως λέω, δεν λέω ότι εγώ το έφτιαξα αυτό, γιατί είναι μεγάλη σημασία. Εξηγεί τα πάντα. Δεν το έφτιαξα εγώ. Μου δόθηκε. Το παραλαμβάνω αυτό. Και θα υπάρξουν πολλοί που θα γελάσουν όταν το ακούνε έτσι. Αλλά μου δόθηκε. Λοιπόν, είναι νοητικό κατασκεύασμα, παιδιά. Δεν υπάρχει τίποτα. Η θεϊκή δημιουργία βασίζεται πάνω στη θεϊκή δημιουργία. Είναι νοητικό κατασκεύασμα. Ο Θεός σκέπτεται και έφτιαξε ένα θαυμάσιο σύστημα βάσει του οποίου τα δημιουργήματά του συνεχίζουν τη δημιουργία αεναός, χρησιμοποιώντας τα ίδια υλικά που είναι βασικά η σκέψη. Ο Θεός σκέπτεται. Τελείωσε. Η δημιουργία είναι μια σκέψη, η οποία όμως ακολουθεί το θεϊκό σχέδιο, γιατί υπάρχει τεράστιο θεϊκό σχέδιο. Μπορώ να το απλοποιήσω εύκολα και να πω δύο-τρεις κουβέντες, αλλά το θέμα είναι ότι βλέποντας το πώς έχει εξελιχθεί, πόσες μορφές δημιουργίας έχουν αναπηδήσει, αν θέλετε, από τη σοφία αυτών των πνευματικών υπάρξεων που βρίσκονται πολύ ψηλά στην πνευματική ιεραρχία και δημιουργούν τα πάντα, σε κάνει και αισθάνεσαι δέος. Δέος. Λοιπόν, όλα αυτά είναι νοητικά δημιουργήματα. Δεν υπάρχει τίποτα. Ο λεγόμενος χώρος είναι το τίποτα. Δεν υπάρχουν όρια. Ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή το σύμπαν, έχουν πάθει την πλάκα τους οι επιστήμονες, έτσι, που καταλαβαίνουν ορισμένα πράγματα, βρίσκεται σε μία, αυτή την εποχή, βρίσκεται τα τελευταία χιλιάδες χρόνια και τώρα, βρίσκεται σε μία κατάσταση που τα πάντα απομακρύνονται το ένα από το άλλο. Πού πάνε? Άμα ήταν ένα κουτί, εάν είχε όρια, θα είχαν ακουμπήσει στα άκρα. Δεν υπάρχουν όρια. Τρέχουν, τρέχει. Είναι τρομακτικό άμα το σκεφτείς. Τα πάντα βρίσκονται σε μία κατάσταση που απομακρύνονται. Ενώ η φυσική περίμενε ότι θα γυρίζανε. Αυτά απομακρύνονται. Δεν υπάρχουν όρια. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει διάστημα. Αυτό το κενό είναι κενό. Πάει το διάστημα. Χρόνος. Υπάρχει χρόνος? Όχι, δεν υπάρχει χρόνος. Εκείνο που υπάρχει, υπάρχει μία περιοδική μεταβολή στη φύση. Για άλλους λόγους. Γεννιόμαστε, μεγαλώνουμε και σε κάποιο σημείο πεθαίνουμε.
Ξυπνάμε το πρωί και λέμε να σηκώνεται ο ήλιος και μετά από 18 ώρες να δει και τελειώνει η υπόθεση και ξανά πάλι από την αρχή. Δηλαδή το σύμπαν είναι έτσι φτιαγμένο που έχει περιοδικούς κύκλους. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μία εξέλιξη, παρουσιάζεται σαν μία εξέλιξη γύρω μας, η οποία εξέλιξη μας δίνει την εντύπωση ότι η ζωή είναι γραμμική. Ξεκινάει από κάπου, γεννηθήκαμε, μεγαλώνουμε, βάζουμε λίγο μυαλό, μετά βγάζουμε τα μάτια μας και τελικά πεθαίνουμε. Έτσι. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι αυτό, στη γραμμή, την εξέλιξη, τη θεωρούμε πως είναι η ζωή. Αυτό δεν είναι η ζωή. Αυτό είναι η βιολογική ζωή μιας υλοποίησης, που είναι απλώς, ουσιαστικά αυτό τι είναι. Αυτό είναι η ευκαιρία μιας υλοποίησης πνευματικής υπόστασης να μάθει 2-3 πράγματα. Και μετά ξαναγυρνάει. Άλλη αλλαγή. Άλλος μετασχηματισμός. Ενεργειακός μετασχηματισμός. Και αυτό μας έχει δώσει την εντύπωση ότι υπάρχει χρόνος. Α, ξημέρωσε 8 η ώρα. 9-10, πω άργησα να πάω στη δουλειά. Και ούτω καθεξής. Ώρα να κοιμηθώ. Όχι τίποτα άλλο, επειδή έχει πέσει ο ήλιος και αύριο θα ξαναπάω στη δουλειά. Δηλαδή μόνοι μας ψυχολογικά έχουμε επιλέξει ότι υπάρχει χρόνος. Το ότι γερνάμε, ναι. Αλλά αυτό είναι για άλλους λόγους. Και δεν γερνάμε όλοι το ίδιο. Υπάρχουν άνθρωποι που αρνούνται να γεράσουν. Τελικά όλοι θα πεθάνουν. Δεν μπορούμε και να ζήσουμε και αιώνια. Το σώμα δεν είναι καν δικό μας. Έχει και αυτό τις απαιτήσεις του. Πόσο θα αντέξει το καημένο. Λοιπόν, θέλω να πω να μην μπερδεύουμε τους έννοιες. Χρόνος πάντως δεν υπάρχει. Υπάρχει ένα αέναο παρόν. Όλα συμβαίνουν ταυτοχρόνως, χωρίς καμία σχέση. Αυτό είναι γραμμική. Αυτό είναι πιο μπροστά, το άλλο είναι πιο πίσω. Δεν έχει σημασία. Είναι σενάρια. Τα οποία όλα τα σενάρια ουσιαστικά είναι νοητικά κατασκευάσματα. Και τα οποία υλοποιούνται επειδή δέχονται οι διάφορες πνευματικές υποστάσεις να παίξουν το ίδιο παιχνίδι. Έχουν το ίδιο κοινό όραμα. Το σπίτι δεν υπάρχει. Το έχουμε αποδεχτεί. Γιατί έχουμε αποδεχτεί τα στοιχεία και τα στοιχεία τα οποία αποτελούν αυτό το σπίτι έχουν ενεργειακά με τη βοήθεια την ανθρώπινη γίνει ξύλο, ενώ πλαστικό, τι είναι αυτή η πόρτα, ή τούβλο ή οτιδήποτε. Χώμα. Το χώμα όμως είναι στοιχείο. Εντάξει. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχουν μετασχηματισμοί τους οποίους οι άνθρωποι τους έχουν κάνει. Αλλά και το σπίτι το έχουμε αποδεχτεί. Μπαίνουμε σε μια πόλη, α, σπίτια. Τελείωσε. Μόλις πεις σπίτια τα αναγνωρίσεις, τελείωσε. Έχεις δει και μια πόλη. Νοητικό κατασκεύασμα. Και από πλευράς σχήματος. Υπάρχει σχήμα. Τι είναι αυτό εδώ. Ένα τραπέζι βλέπω, το οποίο μάλιστα φαίνεται πως είναι παραλληλόγραμμα. Άρα έχει σχήμα, έτσι. Να, δεν έχει σχήμα. Το σχήμα και αυτό είναι μια ψυχολογική κατασκευή που είναι αποτέλεσμα του περιορισμού που μας επιβάλλουν οι αισθήσεις μας. Βεβαίως, το συγκεκριμένο τραπέζι έχει διαμορφωθεί σε παραλληλόγραμμο και αποτελείται από ξύλο. Εντάξει. Αλλά σημασία έχει ότι εμείς του δώσαμε το σχήμα. Το δε σχήμα το οποίο του δώσαμε είναι βάση του κανόνας που έχουμε στο νου μας για την ικανότητα να προσφέρει κάποια εργασία. Οι αρχαίοι τρώγανε ξάπλα. Αν μου πει να φάω ξάπλα, δεν θα μπορέσω να φάω. Πάω να καθίσω κάπου σε μια γωνιά να φάω. Έτσι έχω μάθει. Ξέρεις, καταλαβαίνεις θέλω να πω. Δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο. Υπάρχουν άνθρωποι, πόσοι άνθρωποι που μένουν στην Ασία και στην Αφρική,
τρώνε ο κλαδόν και τρώνε με τα χέρια. Άμα δεν μου δώσεις μαχαίρι για να φάω εγώ, δεν μπορώ να φάω. Έχω μάθει έτσι, είναι ψυχολογικό κατασκεύασμα. Δεν μπορώ να αποδεχτώ ότι θα τρώω με το χέρι καθισμένος ο κλαδόν. Ας το πονάκι μέση μου να κάτσω ο κλαδόν. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Θέλω να πω δηλαδή ότι ουσιαστικά είναι στοιχεία τα οποία αποδεχόμαστε, πολιτισμικά στοιχεία είναι. Το σχήμα είναι επηρεασμένο από την ικανότητα των αισθήσεών μας να βλέπουν το περιβάλλον. Και οργανώνουμε τα στερεά, τα οποία είναι λειτουργικά, επειδή μπορούμε να βάλουμε αντικείμενα πάνω τους κλπ. Τα οργανώνουμε έτσι για να δημιουργήσουμε την έννοια του επίπλου που έχει μια χρηστικότητα. Αλλά εμείς το φτιάχνουμε. Εντάξει. Η έννοια του σχήματος λοιπόν είναι πολύ διαφορετική. Αν μπορούσα εγώ τώρα να κάνω πίσω και να αφαιρέσω τους περιορισμούς των αισθήσεων, θα μπορούσα πιθανώς να πω, α, τι είναι αυτό, το χέρι μου το περάσω και να βγει από μια άλλη μεριά. Δεν είναι τίποτα, ενέργεια είναι. Αλλά οι αισθήσεις μου είναι έτσι τοποθετημένες που δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Σπάσω το χέρι μου και δεν μπορεί και να το κόψω κιόλας που δεν έχει γυαλί. Λοιπόν, αυτό με υποχρεώνει να το σέβομαι και να το αποδέχομαι. Η δε αυτή δε η αποδοχή έγινε που το καγεννηθούμε. Έγινε. Λοιπόν, και βάσει αυτού μπορεί κανείς να πει με μεγάλη εμπιστοσύνη στον εαυτό του ότι πραγματικά το σχήμα είναι κάτι το οποίο μας το επιβάλλουν οι περιορισμοί των αισθήσεών μας. Όσον αφορά το χρόνο, σου λέω, είναι αποτέλεσμα της περιοδικής αλλαγής που η δημιουργία μας επιβάλλει. Επειδή τα πράγματα επαναλαμβάνονται. Επαναλαμβάνονται. Και βάσει αυτού μετράμε και το χρόνο. Έχουμε και το ατύχημα ότι γερνάμε, που δεν μπορούσαμε παρά να γερνάμε. Αλλιώς, άμα ήσουν σε μια ηλικία όλη τη ζωή, δεν θα μάθανες και τίποτα. Αφού τώρα που μεγαλώνουμε και αλλάζουν τόσα σενάρια και πάλι δεν μαθαίνουμε αρκετά. Σκέψου τι θα γινόταν άμα είμαστε κολλημένοι στα 2 χρόνια. Θα είμαστε όλοι 2 χρονών. Θα ψηφάγαμε ποτέ από εδώ. Πώς θα γινόταν οι μάδες και οι μπάδες. Καταλαβαίνεις. Όλα είναι μελετημένα. Τα βιολογικά σενάρια έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν είναι τυχαία. Και από πλευράς διαστήματος, σας λέω, δεν υπάρχει. Το διάστημα είναι μία έννοια που υπονοεί ότι είναι κάτι πολύ μεγάλο που δεν ξέρουμε πόσο φτάνει. Λοιπόν, σας έδωσα, νομίζω, αρκετά στοιχεία για να σκηνήσω τον ενδιαφέρον και σας έδωσα και μερικές πρωτοβολίδες για να παίξουμε νοητικά. Θα κάναμε ένα διάλειμμα αν θέλετε και μετά θα χαρώ να έχουμε μια συζήτηση αν υπάρχουν ερωτήσεις φυσικά. Ευχαριστώ.